Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρέθηκαν στο 11ο μήνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το δημόσιο. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από 4 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΗ για το αδίκημα της μη καταβολής χρέων προς το δημόσιο αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με πολλαπλές μεθόδους θα ελέγχει πλέον τα Airbnb, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2019 περιλαμβάνει ελέγχους σε περισσότερους από 100.000 φορολογουμένους. Η φορολογική διοίκηση αναμένεται να αποκτήσει ειδικό λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιούν οι πορτογαλικές φορολογικές αρχές και το οποίο βοηθά στον εντοπισμό των ιδιοκτητών. Για να εντοπίσουν ωστόσο όσους κρύβουν από την εφορία τα ακίνητα που εκμισθώνουν, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής θα προσποιούνται και τους πελάτες. Μεγάλες απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη η Wall Street μετά το χτύπημα που δέχτηκε από την μείωση των προβλέψεων της Apple. Η Apple προχώρησε σε μείωση των προβλέψεων για τετριμηνιαία αποτελέσματα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Tim Cook, να επικαλείται την μείωση των πωλήσεων των iPhone στην Κίνα αλλά και την κινέζικη οικονομία, η οποία κινείται σε αχαρτογράφητα νερά μετά και τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει με την Αμερική. Αναλυτές χαρακτήρισαν την κίνηση της εταιρείας την πιο σκοτεινή ημέρα της Apple στην εποχή των iPhone, με την μετοχή της να σημειώνει απώλειες 10%. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμό να κυμαίνεται σε 607,22 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,03% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.